Αλλά για να γίνουν αυτά, θέλουμε τουρισμό από υπουργούς που πραγματικά να γνωρίζουν όχι το θέμα μόνο του τουρισμού, αλλά το θέμα της ανάπτυξης. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση της χώρας. Σας τα περιέγραψα όσο μπορούσα να σας τα πω αντικειμενικά. Ενδεχομένως ορισμένοι να τα καταλάβουν, άλλοι να μην τα καταλάβουν για να τα παρεξηγήσουν, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ορίστε. Νομίζω ότι προσπαθείτε να προστασιοποιηθείτε από την πολιτική του εικόνα από εσάς και από την αίσθηση. Γιατί όλα αυτά θα μπορούσατε να τα πείτε βεβαίως στην κοινοβουλευτική ομάδα, όχι απλώς να τα πείτε, να τα υποστηρίξετε και να τους ομιλήσετε και όλες όσες αφήνετε. Τερμοψήφισμα με τον Γιώργο του Παπανδρέου στο Καστελόριζο που λέτε, γιατί δεν το είπατε από πριν. Εσείς και όσοι, γιατί πέθανε και άλλοι. Μετά βγήκαν όμως και είπαν ότι εμείς αποστασιοποιηθήκαμε. Το επιτρέψατε να πάει στο Καστελόριζο και να μας οδηγήσει εδώ που είμαστε. Και δεν θα μιλήσω για τη μαύρη τρύπα τώρα των 110 εκατομμυρίων, που σε λίγο θα δούμε την εισαγγελέα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρω εδώ τι θέση παίρνετε μεταξύ Βενιζέλου και Παπανδρέου για το θέμα των σπαταλών, των δαπανών, των απίστευτων, των ταξιδιών που νιώθει ο Παπανδρέου. Με ρωτήσατε καμία δεκαετία ερωτήματα. Όχι, ένα είναι. Κάτσε μου ένα-ένα. Ένα για είναι. Να απαντώ. Ένα είναι. Ένα. Ναι, γιατί δεν τα είπατε τότε. Και γιατί ψηφίζετε τα κατάπτυστα αυτά νομοσχέδια με τελευταίο το νομοσχέδιο που αφορά το ημερομίσθιο το κατώτατο. Το ψηφίσατε κύριε Υπουργέ με 19,6 ευρώ ημερομίσθιο. Ανώτατο πλέον φάση, για ανώτατο θα συζητάμε, για κατώτατο όχι. Με ένα μισθό 490 ευρώ και 425 για τους νέους ερχόμενους. Νέους, εσείς θα ζούσατε με 490 ευρώ κύριε Υπουργέ. Γιατί τα ψηφίζετε τότε αφού διαφωνείτε. Άρα λοιπόν μου έκανες πολλά ερωτήματα. Μία ερώτηση, αφού διαφωνείτε. Όχι, πιο αφού. Δεν ψηφίζετε κύριε Υπουργέ. Απαντάμε κύριε, κάνετε ένα ερώτημα. Αυτό που κάνετε, απαντάτε εσείς, γιατί απαντάει για αυτό που πρέπει να απαντήσει. Όταν ήρθε ο κ. Παπανδρέου στο Καστελόριζο, όπως ξέρετε, ούτε στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν εκείνος, ούτε στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Εγώ το έμαθα όταν ήταν on the way προς το Καστελόριζο. Και δεν ήξερα και τι ακριβώς θα γίνει. Όταν το έμαθα, εγώ δεν πήγα στο Καστελόριζο. Τι είπατε όμως στον κόσμο. Όταν ήρθε ο Παπανδρέου στην Ρόδο, απευθύνθηκα στον ίδιο και στην κυρία Κασέλη και τους είπα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Όταν όμως ήρθε στη Βουλή μετά από ένα μήνα, ήρθε με το πιστόλι στον πρόταφο λέγοντας ότι ή ψηφίζετε τώρα ή είστε υπεύθυνοι από τον πρώτο μηνός πάμε σε στάση πληρωμών, μισθό, συντάξεων τα πάντα και είχαμε μπροστά μας οι 10 μέρες ή μία εβδομάδα. Τότε λοιπόν ήταν ένα αίσθημα ευθύνης, το οποίο σας το αντίλησα, τι απόφαση πήρα. Και γιατί ψήφισα την πρώτη φορά. Έκτοτε η Ελλάδα μπήκε στο Λούκι και κάθε φορά, και τώρα, την τελευταία φορά είδαμε, σας το είπα, προχθές. Ή ψηφίζετε τα μέτρα, ή βρέστε την πρώτη του μηνό, μισθού και δεν θα δώσετε εσείς. Οπότε, εάν δεν υπάρχει λύση, αυτός ο κόσμος σήμερα που δικαίως διαμαρτύρεται, εάν δεν πληρωθεί την πρώτη του μηνό καθόλου, αυτός θα ξεσηκωθεί και δικαίως θα ξεσηκωθεί. Και θα πει, αφού κύριε Τάδε δεν είχες λύση, γιατί είπες όχι προχθές. Όπως έκανε η Κύπρος. Δηλαδή η Κύπρος προχθές που ψήφισε με μία ψήφο παραπάνω τα μέτρα είναι ευχαριστημένη που τα ψήφισε. Και αυτό σας ανέλησε σε όλη μου την ομιλία. Εγώ λοιπόν, και το ξέρουν όλοι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, όποιο βουλευτή δεν σας το πει, ότι ο κρεμαστινός αποστασιοποιείται συνέχεια. Όμως, σας εξήγησα για ποιο λόγο. Σας είπα για ποιο λόγο. Διότι εσείς οι ίδιοι θα μου λέγατε τώρα, αν την πρώτη του μηνός δεν καταβαλόταν τίποτα, τι θα κάνετε τώρα, έχετε καμιά λύση στο κεφάλι σας. Όχι. Τότε. Κύριε Υπουργέ, δύο χρόνια με τη λίστα Λαγκάρτ ασχολούμαστε. Ένα ευρώ δεν έχει σπραχτεί, κύριε Υπουργέ. Από τους μεγαλοφιλέτες, ένα ευρώ δεν έχει σπραχτεί. Αλλά από τους μικρομεσαίους, από τους μισθωτούς. Σας παρακαλώ. Αυτή είναι η λύση. Σας παρακαλώ. Να μου κάνετε ερωτήσεις και να απαντώ. Απήντησα στην πρώτη ερώτηση. Ναι. Κάντε μου άλλη ερώτηση. Αυτή. Yeah. Η πρόταση. Γιατί δεν έχει σπαθεί ένα ευρώ από τη λίστα Λαγκάρτ και από του μεγαλοφιλέτε. Και από το μεγάλο κεφάλι. Εάν παρακολουθήσατε την ομιλία μου στην Βουλή, είπα ότι η λίστα Λαγκάρτ
αφορά αυτούς που κατέθεσαν τα λεφτά μέχρι και πριν από την κρίση. Δηλαδή πριν από το 2008. Αυτά είναι τα λεφτά της κρίσης. Ό,τι είναι πραγματικά ανύπαρκτα, κλοπημένα, οτιδήποτε, είναι πριν το 8. Και είναι γύρω στις 2.500 αυτοί οι οποίοι είναι στη λίστα Λαγκάρη, λιγότερο 2.000 και τόσο. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί που μετά το 8, μετά την κρίση έβαλαν τα λεφτά τους έξω, είναι 55.000, 54.000 τόσο, χιλιάδες άνθρωποι. Αυτά είπαν εις πράξου. Αυτά είπα ως δω ένα κίνηση. Αυτά έχω κάνει ερωτήσεις δύο στη Βουλή. Αλλά δεν τις παίζετε, φαίνεται στην Βουλή. Και απάντηση. Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν είναι, του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ότι εμείς είμαστε στον δρόμο της πράξης. Αυτός ο δρόμος είναι ότι είναι μακρύς. Εάν λοιπόν μου λέτε ότι αυτά τα λέω για να αποστασιοποιηθώ, δεν τα λέω να αποστασιοποιηθώ, είναι θέσεις. Και αν χρειαστεί καμία φορά να κάνω το βήμα, τότε δεν θα μου πείτε γιατί το έκανα στο βήμα. Αυτές είναι θέσεις μου. Και τις πρέπει, ξέρετε, γι' αυτό δίνω αυτή τη συνέντευξη. Όταν πριν 2,5 χρόνια, 3, ο κύριος Ιωαννίδης πρέπει να το ξέρει αυτό. Δηλαδή και εσείς, αλλά επειδή είναι πιο παλιότερος, με ρώτησα σε ένα κανάλι της Ρόδου που πάμε, απήντησα ότι θα αποκτήσουμε μισθούς Βαλκανίων και ξεσηκώθηκαν όλοι ότι λέω εγώ ότι θα αποκτήσουμε μισθούς Βαλκανίων πριν 2,5 χρόνια. Γιατί αυτό είναι ο δρόμος. Αυτό λοιπόν που μου είπατε είναι πολύ σωστό. Ποιο δηλαδή. Ότι η Βουλή ψηφίζει νόμους για να κατεβάσει κάτω και από τα 500 ευρώ. Και ξέρετε, ποιο είναι το αιτιολογικό. Το αιτιολογικό είναι ότι έχετε 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Εμείς, εάν δεν κατεβάσετε λίγο παρακάτω, σε αυτά τα έργα που θα γίνουν, θα πάρουμε ξένους. Θα πάρουμε ανθρώπους που έρχονται ακόμα και από την Ευρώπη. Ξέρετε ότι έρχονται από την Ευρώπη και δουλεύουν στα ξενοδοχεία μας Πολωνοί. Από πέρσι, με 400 και 300 ευρώ. Το βλέπετε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ είναι εκβιασμός ο οποίος γίνεται στην κοινωνία. Γίνεται όμως εκβιασμός από τα κέντρα αυτά τα οποία έχουν επιβάλει τα διάφορα μνημόνια. Εμείς λοιπόν που βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο, εγώ περίμενα να μου πείτε άλλο πράγμα, αλλά δεν μου το είπατε. Εμείς μου είπατε τι μπορούμε να κάνουμε. Παρακαλώ. Να το ρωτήσουμε εμείς. Κύριε καθηγητά, στην ενδιαφέρουσα παρουσίαση, είναι ενδιαφέρουσα, πράγματι τέτοιος λόγος δεν αρθρώνεται. Για προβληματισμό. Κάποιος μπορεί να συμφωνεί, κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Έχετε δίκιο, δεν αρθρώνεται τέτοιος λόγος, υπάρχει μόνο η περιγραφή και τα δάκρυα. Κροκοδίλια ή πραγματικά. Εγώ θα ήθελα να υπήρχε και μία παράγραφος για το μείζον ζήτημα της φοροδιαφυγής, που φαντάζομαι συμφωνείτε ότι είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Και η ερώτηση. Εκτιμάτε ότι μετά το Σεπτέμβριο, που είναι ένα κομβικό σημείο λόγω γερμανικών εκλογών, ότι μπορούμε να δούμε μία αλλαγή στάσης ώστε να δούμε αυτό που οριοθετήσετε ως προοπτική που πρέπει να γίνει και να μπορούμε να ελπίζουμε κάτι καλύτερο. Σε αυτό που λέτε είναι το μυστικό της σημερινής συνέντευξης. Δηλαδή, τι περιμένεις να δεις. Δύο πράγματα μπορούμε να δούμε μετά το Σεπτέμβριο. Ή η Γερμανία να ακολουθήσει τις υποδείξεις της Αμερικής, που της είπα προηγουμένως, ή η Γερμανία να παραμείνει στη θέση της, να τη σκληρύνει ακόμα περισσότερο και να πει ότι μετά τις εκλογές που επιτυχώθηκε εκ του αποτελέσματος, επιμένω στην πολιτική μου. Εάν συμβεί το δεύτερο, τότε τα πράγματα θα είναι τραγικά για τη χώρα, τότε θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες μας, και όταν λέω όλοι δεν εννοώ τα κόμματα, εννοώ και η Ελληνική Βουλή. Εάν συμβεί το δεύτερο, εύκολο να συμβεί το πρώτο. Διότι δεν είναι αμεληταίο το να βλέπει κανένας δημόσια την Αμερική να επικρίνει την πολιτική της Γερμανίας. Δεν είναι δηλαδή κάτι που στηρίζεται σε φημολογία. Είναι η υπερδύναμη της λέει ότι καταστρέφει την Ευρώπη. New York Times πρώτη σελίδα. Το πικρό φάρμακο της Ευρώπης, έτσι το λέει. Εγώ οικονομικό. Τι σπίγγελ. Για το σπίγγελ. Το σπίγγελ εντάξει, είναι το, και γερμανικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πικρό φάρμακο της Ευρώπης το είπε η New York Times. Ότι δηλαδή τους δίνει φάρμακο που οι παρενέργειές του θα σκοτώσουν τον άρρωστο. Αυτό έλεγε στο άρρωστο. Η
δράση του η ωφελημιστική είναι μικρότερη από τις παρενέργειες. Οι παρενέργειες θα σκοτώσουν τον άρρωστο. Αυτό έλεγε η New York Times σε κύριο άρθρο πριν δύο εβδομάδες. Και γι' αυτό περισσότερο θεώρησα καθήκον μου αυτά που είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να σας τα πω δημόσια. Κύριε Κρεμαστίνε, θα μου επιτρέψετε δύο ερωτήσεις, μία γενικού πολιτικού περιεχομένου και η δεύτερη τοπικού και δεν θα κάνω μία επίπληξη. Εγώ. Καταρχήν, μερικές διαπιστώσεις από την τοποθέτησή σας. Βλέπω ότι προσεγγίζετε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όσον αφορά στη λιτότητα και όσον αφορά στις συμμαχίες, στις αναγκαίες συμμαχίες που λέει ο κύριος Τσίπρας για τις χώρες του Νότου ως αντιστάθμισμα στη γερμανική πολιτική. Μια πολιτική που, όπως και εσείς διαπιστώνετε, έχει καταστρέψει την ελληνική οικονομία. Δεν είναι απλά ότι μείωσε μισθούς, κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και δεν δίνει ελπίδα για το μέλλον. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η χώρα μας υπέστη αυτή την πολιτική, εφαρμόζει αυτή την πολιτική και με τη δική σας ψήφο. Επικαλούμενη. Σύμφωνοι, με τις εξηγήσεις που δώσατε. Επικαλούμενη ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να κερδίσει σε ανταγωνιστικότητα κάποια στιγμή, μπορεί να φέρει ανάπτυξη κάποια στιγμή. Όλοι οι δείκτες που χρησιμοποιούν αξιόπιστοι διεθνείς οργανισμοί, τον πρώτο τον ΟΣΑ, δείχνουν ότι η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια χάνει συνεχώς ανταγωνιστικότητα παρότι οι μισθοί πέφτουν με μεγάλη ταχύτητα. Που σημαίνει, αυτό δεν είναι με το προηγούμενο που είπα, ότι η καταστροφή της ελληνικής οικονομίας δεν φέρνει καμία ελπίδα ούτε για το μέλλον, και όχι μόνο για το κοντινό, αλλά πιθανόν και για το μακρύτερο. Επομένως, μπαίνει το ερώτημα, σε αυτό που καταλήξατε προηγουμένως, τι πρέπει να κάνει η Ελληνική Βουλή. Να συνεχίσει να εφαρμόζει η πλειοψηφία που υπάρχει αυτή την πολιτική που οδηγεί όλο και πιο βαθιά στην καταστροφή, ή να φρενάρει εδώ που είναι, να πει κάναμε λάθος και αλλάζουμε πορεία. Μήπως το ενδεχόμενο άμεσων εκλογών. Το άμεσο με την όποια σχετικότητα μπορείτε να το προσδώσετε. Θα πάρουμε βραβείο Νόμπελ διεθνές.